Εκπομπή «Ο Λόγος στον Πολίτη» εδώ στην τηλεόραση Βεργίνα, Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3:30 μέχρι και τις 5:30. Λοιπόν, για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα συζητήσουμε το θέμα της αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων με τη νέα νομοθεσία. Κοντά μας έχουμε τον δόκτορα Γιώργο Χωρατά, είναι πρόεδρος ανεξάρτητης συντεχνίας δημοσίων υπαλλήλων Κύπρου και τον κύριο Στεφανίδη. Είναι κοντά μας ο κύριος Στεφανίδης. Λοιπόν, θα ακούσουμε τον κύριο Χωρατά. Καταρχήν, μέχρι να έχουμε και τον κύριο Στεφανίδη κοντά μας, δικηγόρο. Κύριε Χωρατά, καλώς ήρθατε στην εκπομπή. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση, κύριε Κασάπη. Καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, τι γίνεται με την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων, πώς θα βαίνει η κατάσταση? Να σας πω, από την περασμένη φορά που είχαμε μιλήσει, όσοι δημόσιοι υπάλληλοι θεωρούν ότι η βαθμολογία που έλαβαν από την αξιολόγηση είναι χαμηλή, έχουν προχωρήσει και έχουν κάνει τις ενστάσεις τους. Οι ενστάσεις υποβλήθηκαν στις επιτροπές αξιολόγησης σε κάθε Υπουργείο. Τώρα οι επιτροπές ενστάσεων σε κάθε Υπουργείο. Τώρα οι επιτροπές ενστάσεων θα πρέπει να προχωρήσουν με την μελέτη των ενστάσεων και έχουν μέχρι το τέλος του Μαρτίου να το κάνουν και να δώσουν την απάντησή τους. Ναι, υπάρχει χρονοδιάγραμμα από τη στιγμή που δίδεται η αξιολόγηση, έτσι? Ακριβώς. Δηλαδή, το χρονοδιάγραμμα που τίθεται είναι μέχρι το τέλος του Μάρτη. Ευελπιστώ ότι οι διάφορες επιτροπές ενστάσεων θα προλάβουν, γιατί από ό,τι αντιλαμβάνομαι έχουν λάβει μεγάλο αριθμό ενστάσεων. Ναι, υπάρχει μεγάλος αριθμός ενστάσεων, κύριε Χωρατά? Από ό,τι έχω ακούσει και έχω δει σε δημοσιεύματα από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, οι ενστάσεις αφορούν το 10% των δημοσίων υπαλλήλων. Δηλαδή ένα στους 10 έχει παράπονο και έχει κάνει ένσταση. Ένσταση, ακριβώς. Ναι. Όταν γίνεται ένσταση από κάποιον παραπονούμενο, ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείτε, κύριε Χωρατά? Η διαδικασία είναι η ένσταση υποβάλλεται μέσω του οικείου προϊσταμένου στην Επιτροπή Ενστάσεων, η οποία αποτελείται από τον Γενικό Διευθυντή του Οικείου Υπουργείου και δύο διευθυντές. Τώρα, επειδή αυτά τα τρία άτομα συνήθως δεν γνωρίζουν τους αξιολογούμενους, έχουν την ευχαίρεια να στείλουν την ένσταση πίσω στην Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία θα πρέπει να αποφασίσει κατά πόσον η αξιολόγηση γίνεται αποδεκτή και να διορθώσουν τη βαθμολογία του αξιολογούμενου ή να την απορρίψουν. Και στέλνουν την απόφαση τους πίσω στην Επιτροπή Ενστάσεων. Δηλαδή, και για αυτή μέσα... η απόφαση ναι. είναι τελεσίδικη. Λοιπόν, όταν κάνει κάποιος ένσταση, κάνει την ένστασή του εκεί που θα πρέπει, είναι αυτή που αναφέρατε, αλλά πώς γνωρίζει ο Γενικός Διευθυντής, για παράδειγμα, του Υπουργείου ότι για τον οποιοδήποτε υπάλληλο και την απόδοσή του στην εργασία? Ακριβώς, έχετε δίκιο. Επειδή δεν γνωρίζει, γι' αυτό λέω το σύστημα προνοεί ότι μπορεί αυτή η ένσταση να παραπεμφθεί πίσω στην Επιτροπή Αξιολόγησης, στην αρχική επιτροπή που είχε κάνει την αξιολόγηση. Και αν αυτή η επιτροπή κρίνει ότι έχει λάθος και ότι δικαιολογείται ο αξιολογούμενος να λάβει πιο ψηλή βαθμολογία, θα το αποδώσει αυτήν την πιο ψηλή βαθμολογία. Όμως, από ό,τι αντιλαμβάνεστε, από τη στιγμή που έχω δώσει μια βαθμολογία, θα είναι δύσκολο, πιστεύουμε, μια επιτροπή να αποφασίσει, να παραδεχτεί ότι έκανε λάθος και να δώσει πιο ψηλή βαθμολογία. Οπότε, δεν αναμένουμε ότι η μεγάλη πλειονότητα των ενστάσεων θα κριθεί με επιτυχία. Ναι. Ναι, είναι λογικό ότι από τη στιγμή που αξιολογείται κάποιος από μια επιτροπή αξιολόγησης, δεν είναι δυνατόν να ξανά επανααξιολογήσει βασικά με διαφορετικό βαθμό. Αυτό είναι λίγο παράδοξο όπως συμβαίνει μέσα από την νομοθεσία. Αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει αυτή η διαδικασία. Έτσι δεν είναι, κύριε Χωρατά? Μέσα από την νομοθεσία, σίγουρα κάποιος για να παραδεχτεί ότι έκανε λάθος, πρώτα απ' όλα δεν είναι εύκολο. Όμως υπάρχει και ακόμα κάτι. Επειδή η βαθμολογία που αποδόθηκε στην αρχή είναι συγκριτική, δηλαδή αν έχουμε τρεις υπαλλήλους, τον Α, τον Β και τον Γ, και η απόδοση του Α είναι πιο ψηλή από τον Β και του Β είναι πιο ψηλή από τον Γ, έχουν πάρει βαθμολογίες
κατευθύνουσα σειρά. Φανταστείτε τώρα να έρθει ο τρίτος από αυτούς, ο Γάμα, και να κάνει ένσταση. Θα πρέπει να έρθει η Επιτροπή Αξιολόγησης και να του δώσει πιο ψηλή βαθμολογία. Όμως για να γίνει αυτό, θα παίρνει ίσως μια βαθμολογία πιο ψηλή από το Β. Ναι. Οπότε στο τέλος της ημέρας, αν γινόταν αυτό, όσοι έκαναν ένσταση θα βρίσκονταν σε πλεονεκτική θέση εναντί όλων αυτών που δεν έκαναν ένσταση. Ναι, οπότε θεωρώ ότι αυτός είναι ακόμα ένας λόγος που παραπέμπει στο ότι οι επιτροπές ενστάσεων και στο τέλος οι επιτροπές αξιολόγησης, οι οποίες αυτές είναι που θα επαναξιολογήσουν, πιστεύω ότι θα επικυρώσουν απλώς τη βαθμολογία που είχαν βάλει αρχικά. Ή θα δουν οι επαναξιολογούντες, τον οποιοδήποτε υπάλληλο, να δουν συγκριτικά πάλι με αυτούς οι οποίοι συγκρίνονται μαζί με τον αυτός ο οποίος έχει ένσταση για την αξιολόγηση. Ναι, αλλά θα μπει όμως, ξανά πάλι σε μια διαδικασία, σε ένα φαύλο κύκλο βασικά, έτσι. Ναι, όμως δεν έχουν την ευχαίρεια να αλλάξουν τη βαθμολογία των υπολείπων τον υπαλλήλων. Υπολείπων, ναι. Έχουν την ευχαίρεια να αλλάξουν μόνο τη βαθμολογία του υπαλλήλου που έκανε ένσταση. Ναι. Οπότε γι' αυτό αναμένω ότι το 90% των ενστάσεων αναμένω ότι θα επικυρώσουν απλώς τη βαθμολογία που έλαβε προηγουμένως ο υπάλληλος. Ναι, ανεξαρτήτως αν είναι δίκαια ή όχι. Ανεξαρτήτως αν είναι δίκαια ή όχι. Κοίταξε, πιστεύω ότι οι Επιτροπές Αξιολόγησης σαν τμήμα έχουν δώσει σωστές βαθμολογίες ανάμεσα στους υπαλλήλους. Δηλαδή, αν έχω τους τρεις υπαλλήλους, μπορεί να τους έχω κατατάξει με σειρά α, β, γ. Ναι. Όμως, κάποιες Επιτροπές Αξιολόγησης ήταν πιο επίοικες, οπότε έχουν δώσει πιο ψηλές μέσες βαθμολογίες, και κάποιες επιτροπές ήταν πιο αυστηρές και έχουν δώσει πιο χαμηλές βαθμολογίες μέσων όρων των βαθμολογιών. Ναι. Από την άλλη, οπότε, όμως, εκεί είναι το πρόβλημα. Ναι. Ακούμε όμως, κύριε Χωρατά, ότι κάποιος ο οποίος αφιπηρετεί, για παράδειγμα, και ακούστηκε στη Βουλή αυτό, ότι έχει βαθμολογηθεί με 6 και στην αντίδραση γιατί 6 του ανέφεραν οι αξιολογητές ότι θα αφιπηρετήσει, οπότε θα πρέπει να μπει και ένας χαμηλός βαθμός σε κάποιον ο οποίος αφιπηρετεί. Εκείνος ο οποίος αφιπηρετεί βρίσκεται σε μειονεκτικότερη θέση έναντι αυτού ο οποίος υπηρετεί ακόμα. Ουσιαστικά το τι γίνεται, κάποιες επιτροπές αξιολόγησης έβαλαν πιο ψηλές βαθμολογίες σε άτομα τα οποία επίκειται να πάρουν προαγωγή. Και κάποιες πιο χαμηλές βαθμολογίες σε νεότερους υπαλλήλους ή υπαλλήλους που δεν επίκειται να πάρουν προαγωγή. Μα είναι νομοθεσία αυτή, κύριε Χωρατά? Αυτά είναι τα οξύμορα του όλου συστήματος αξιολόγησης. Εξαρτάται ηλικιακά. Αυτός είναι ηλικιακός ρατσισμός. Από τη μια να μπαίνουν εκείνοι οι οποίοι είναι νεότεροι και εκείνοι οι οποίοι είναι μεγαλύτεροι, χαμηλότερη βαθμολογία, και να μπαίνουν άλλοι οι οποίοι είναι στην, ξέρω εγώ, μέσης ηλικίας, πιο περισσότερη βαθμολογία, πιο ψηλή βαθμολογία. Είναι δυνατόν? Όχι, δεν είναι δυνατόν. Έχετε απόλυτο δίκιο. Όμως, να σας πω, θα πρέπει να πούμε ότι είναι ένα καινούργιο σύστημα αξιολόγησης, το οποίο αναμέναμε ότι δεν θα ήταν χωρίς προβλήματα, και ευελπιστούμε ότι καθώς αυτό το σύστημα αξιολόγησης θα εφαρμόζεται ξανά και ξανά, θα επιληθούν αυτά τα προβλήματα τα οποία ήταν αναμενόμενα ως ένα βαθμό. Πάντως, η Διευθύντρια του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης ανέφερε πως το νέο σύστημα προωθούνται, λέει, οι άξιοι και όχι οι μετριότητες. Αυτός είναι ο σκοπός του νέου συστήματος, ναι. Ναι. Τώρα, πόσο το επιτυχάνει την πρώτη φορά που εφαρμόστηκε, αυτό να αναμένουμε να δούμε, και θα το δούμε βασικά από τους μέσους όρους των βαθμολογιών που δόθηκαν ανά τμήμα ή ανά κατηγορία υπαλλήλων, και αυτό θα το ανακοινώσει μόνο η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας όταν θα προχωρήσει στην ανάλυση των βαθμολογιών, και αυτό τοποθετείται κάποια στιγμή τον Απρίλιο. Κύριε Χωρατά, είναι σχεδόν 5 η ώρα. Μου είπατε ότι 5 επιθυμείτε να αποδεσμευτείτε.
Δεν ξέρω αν θέλετε να μιλήσετε περισσότερο ή αν θέλετε να σας ευχαριστήσουμε. Δυστυχώς δεν μπορώ να μείνω περισσότερο, απλώς θα ήθελα να πω ότι δεν θεωρούμε ότι θα πρέπει να πάμε πίσω στο παλαιό σύστημα αξιολόγησης. Θεωρούμε ότι αυτό το νέο σύστημα αξιολόγησης ήρθε για να μείνει και θα πρέπει να μείνει, απλώς σε συνεργασία όλων των φορέων, των συνδικαλιστικών οργανώσεων μαζί με το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, αλλά και τη Βουλή, γιατί σε κάποιες περιπτώσεις η Βουλή θα πρέπει να προχωρήσει να τροποποιήσει την νομοθεσία, για παράδειγμα για το ότι δεν θα πρέπει να λαμβάνεται μόνο η βαθμολογία του 2023 για τις βαθμολογίες που θα γίνουν κατά το 2024. Οπότε με τη συνεργασία όλων αυτών των φορέων ευελπιστούμε ότι το σύστημα αξιολόγησης θα στεφθεί τελικά με επιτυχία. Κύριε Χρονατά, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είχατε την καλοσύνη να είστε κοντά μας. Δυστυχώς πιέζεστε λόγω χρόνου. Θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Στεφανίδη, είναι ήδη κοντά μας. Θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας μαζί με τον κύριο Δημοσθένη Στεφανίδη, είναι δικηγόρος. Να είστε καλά, καλό απόγευμα να έχετε. Ο κύριος Στεφανίδης είναι ο δικηγόρος της οργάνωσής μας. Σας ευχαριστώ για την παρουσία μου εδώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ο κύριος Στεφανίδης είναι μαζί μας. Ναι, μάλιστα. Σας ακούω, κύριε Κασάπη. Λοιπόν, καλώς ήρθατε, να σας βλέπουμε κιόλας. Στο 25-250-900 είπαμε ότι είστε ευπρόσδεκτοι, οι φίλοι τηλεθεατές, να ρωτήσετε τον κύριο Στεφανίδη, γιατί είναι ο μοναδικός φιλοξενούμενος από εδώ και μπρος, για το θέμα της αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων. Κύριε Στεφανίδη, καλώς ήρθατε. Σας υπέρ ευχαριστώ για την πρόσκληση, κύριε Κασάπη. Απλά δεν υπάρχει σύνδεση τηλεοπτική να μπορέσω να σας δω, όπως μου είπατε πριν. Εγώ σας βλέπω λίγο σκοτεινά, ναι, μεν, αλλά σας βλέπω τουλάχιστον. Μπορούμε να επικοινωνήσουμε, οπτικά τουλάχιστον. Λοιπόν, για πέστε μας πόσες ενστάσεις έχετε μέχρι τώρα μπροστά σας. Είστε και ο νομικός σύμβουλος της... Μάλιστα, της Ανεξάρτητης Συντεχνίας Δημοσίων Υπαλλήλων. Ωραία, για πέστε μας. Εξώθεν και εγώ γνωρίζω, έχουν καταχωρηθεί εκατοντάδες ενστάσεις. Εκατοντάδες ενστάσεις. Εκατοντάδες από ό,τι με έχουν ενημερώσει γενικά. Εγώ έχω καταχωρήσει τουλάχιστον όσον αφορά το άτομο μου δεκάδες ενστάσεις. Διάφορα θέματα τα οποία ανακύπτουν στην κάθε μία. Η κάθε μία έχει και τα δικά της χαρακτηριστικά. Γενικά, κύριε Στεφανίδη, γενικά έχουν καταχωρηθεί πολλές ενστάσεις από τους δημόσιους υπαλλήλους οι οποίοι έχουν παράπονο για την αξιολόγηση, έτσι. Μάλιστα, διότι έχουν παράπονο για την αξιολόγηση η οποία... θεωρώ ότι έχει την παθογένειά της τόσο όσον αφορά το γράμμα του νόμου, όσο και όσον αφορά και την πρακτική εφαρμογή της. Η δε πρακτική εφαρμογή της, δηλαδή επιτρέψτε μου από αυτή όλη έτσι, η διακομόδηση του συστήματος αξιολόγησης με τις πρακτικές, πολιτικές, τακτικές και φιλοσοφίες που έχουν ακολουθηθεί, ουσιαστικά εκτέθηκε... Για να πω την αλήθεια, κύριε Στεφανίδη, η αλήθεια είναι ότι δεν σας ακούω πολύ καθαρά. Δεν ξέρω πώς και γιατί. Αν έχετε καλοσύνη, ίσως να είναι θέμα το οποίο αφορά εσάς. Δεν σας ακούω πολύ καθαρά. Όχι. Προσωπικά σας ακούω μια χαρά. Ωραία. Μισό λεπτό. Να απαντήσω κιόλας. Μισό λεπτό. Αυτά έκανε η τεχνολογία, γιατί μπερδευόμαστε για να έχουμε μια καλή συνεννόηση και μια σωστή επικοινωνία μαζί σας για ένα σοβαρό θέμα. Το 25-250-900 στη διάθεση των φίλων τηλεθεατών. Κοντά μας είναι ο Δημοσθένης Στεφανίδης, είναι δικηγόρος. Μιλάμε για την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων. Συνδέστε με. Λοιπόν, προηγουμένως ο κύριος Καρατάς ανέφερε για το 10% των αξιολογουμένων έχει κάνει ένσταση. Κύριε Στεφανίδη, μας ακούτε? Ναι, τώρα σας ακούω, μάλιστα. Ναι. Απολογούμε απλά προηγουμένως δεν άκουγα, μάλιστα. Ναι. Το 10% λέω έχει κάνει ένσταση από αυτούς που έχουν αξιολογηθεί. Έτσι είναι τα πράγματα ή και περισσότερο ποσοστό ακόμα? Τα ακριβή νούμερα να είναι λυπηρή. Ένα λεπτό, κύριε Στεφανίδη. Ένα λεπτό, κύριε Στεφανίδη. Έχουμε τηλεθεατή. Παρακαλώ. Επειδή δεν καταλαβαίνω τι λέει ο κύριος Στεφανίδης. Λοιπόν, ναι κύριε Στεφανίδη, σας ακούμε.
Ναι, από όσο έχω πληροφορηθεί και εγώ, έχουν δημοσιευτεί κάποια στατιστικά, μου είπατε και για το 10%. Γνωρίζω όμως ότι έχουν γίνει πολλές ενστάσεις γενικότερα. Όσον αφορά παραδείγματος χάρη νοσηλευτές, νομίζω πως όχι, γιατί οι περισσότεροι έχουν εννιάρια και δεκάρια. Στη συγκεκριμένη περίπτωση. Τα υπόλοιπα όμως τμήματα δεν είναι ακριβώς έτσι. Έχουμε και πολύ χαμηλές αξιολογήσεις, με τους υπαλλήλους να δυσφορούν, όχι μόνο όσον αφορά την αξιολόγησή τους, αλλά γενικά για το ότι το σύστημα αξιολόγησης δίνει αυτό το πάτημα της ευνοιοκρατίας και της διαμόρφωσης κλικών μεταξύ τους. Ναι. Κύριε Σεβαλίδη, πριν προχωρήσετε, αν θέλετε, για να σας ακούμε και καλύτερα και να σας βλέπουμε καλύτερα, είναι προτιμότερο να τραβήξετε λίγο πιο πίσω από το ηλεκτρονικό υπολογιστή, να μην είστε τόσο πολύ κοντά, για να σας βλέπουμε και καλύτερα και καθαρότερα ίσως. Ναι. Λοιπόν, απλά εγώ δεν σας βλέπω γι' αυτό. Ναι. Τώρα, όσον αφορά τις αξιολογήσεις, πού εντοπίζετε το κενό, στο γεγονός ότι οι δημόσιοι υπαλλήλοι θεώρησαν ότι είναι χαμηλές οι βαθμολογίες οι οποίες τους έχουν βάλει οι αξιολογητές, έτσι? Να σας πω, δεν στέκεται μόνο στο γεγονός αυτό καθεαυτό της οποιασδήποτε χαμηλής αξιολόγησης. Έγκυται στο γεγονός ότι ο ίδιος ο νόμος δεν τους παρέχει τα ηχέγγυα θωράκισης όσον αφορά την αμεροληψία και την αξιοκρατία. Παραδείγματος χάρη, για να πάρει κάποιος βαθμολογία 9 ή 10, θα πρέπει η απόδοσή του να είναι πέραν του αναμενόμενου. Παράδειγμα, το πέραν του αναμενόμενου όμως συνιστά μία αόριστη έννοια, μία έννοια απροσδιόριστη, η οποία τουλάχιστον οδηγεί σε συνειρμούς πέραν από το ανθρώπινο όριο ή πέραν από κάτι το οποίο ήδη έχει προκαθοριστεί κάποιος πύχης. Οπότε δεν μπορώ να αντιληφθώ το να θέτουμε κάποια στοχοθέτηση, οριοθέτηση και μετά όποιος υπερβαίνει αυτό να πρέπει μόνο αυτός να παίρνει 9 ή 10. Ναι. Δηλαδή κάποιος θα πρέπει να μείνει παραπάνω στην εργασία του, κάποιος θα πρέπει, τι θα πρέπει να κάνει για να πούμε ότι προδίνω συγκριτικά ή συγκριτικά με τους συναδέλφους του, υπερέχει ποσοτικά ή ποιοτικά και με αυτόν τον τρόπο να αξιολογείται με 9 ή με 10. Ναι. Πάντως από πληροφορίες οι οποίες κυκλοφορούν στο διαδίκτυο λένε ότι 5 εργαζόμενοι στο Υπουργείο Εξωτερικών έχουν αποσπαστεί στο Προεδρικό και έχουν αξιολογηθεί με 10. Αυτό μου το έχουν επιβεβαιώσει και εμένα, μάλιστα. Το έχω ακούσει και εγώ, ακριβώς. Ναι. Πώς έχουν δεν αξιολογηθεί? Ναι. Από ποιους έχουν αξιολογηθεί αυτοί, κύριε Στεφανίδη, από το Υπουργείο Εξωτερικών ή από εκεί που εργάζονται τώρα? Από το Υπουργείο Εξωτερικών, πιστεύω. Δεν ξέρω ακριβώς πώς έχει γίνει η δικιά τους το ζήτημα όσον αφορά την απόσπασή τους από εκεί. Μπορεί να υπάρχει και βαθμολογία από το ίδιο το προεδρικό, αλλά το ζήτημα είναι ποιος τους έχει αξιολογήσει όμως, ποιος είναι ο αξιολογητής τους. Την ομάδα αξιολόγησης θα πρέπει να δούμε. Ναι. Να υπάρχει άμεσα προϊστάμενος, διοικητικά προϊστάμενος και το τρίτο πρόσωπο. Ναι. Οπότε δεν γνωρίζω από ποιους έχουν αξιολογηθεί. Ναι. Για να δούμε αν είναι και σωστή η αξιολόγησή τους. Οι αξιολογητές... Να σας πω. Ναι. Ναι. Απ' την άλλη να σας πω κιόλας, υπάρχει και το οξύμορο και το παράδοξο, το ενοιολογικό περιεχόμενο που έχει να κάνει με τη βαθμολογία παραδείγματος χάρη 7 και 8 να είναι ακριβώς το ίδιο. Δηλαδή αν ένας υπάλληλος αξιολογείται με 7, στα 7 στοιχεία αξιολόγησης και ένας άλλος με 8, βάσει του νόμου είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Αυτό όμως στην πράξη δημιουργεί τελείως διαφορετική εικόνα. Ένα λεπτό, κύριε Στεφανίδη. Πολύ μεγαλύτερο προβάδισμα. Αυτός ο οποίος αξιολογείται με 7 και 8 είναι το ίδιο πράγμα? Μάλιστα. Γιατί είναι το ίδιο πράγμα, άλλο το 7 και άλλο το 8? Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Δυστυχώς αυτό το πράγμα μας λέει ο νόμος. Ο κανονισμός, συγγνώμη. Υπάρχει κανονισμός. Υπάρχει κανονισμός ο οποίος λέει ότι εκείνος ο οποίος αξιολογείται με 7 είναι ως να αξιολογείται και με 8. Και αυτός που είναι. Βεβαίως. Ίσο. Βεβαίως, ναι. Αν επιτρέπετε, μπορώ να σας το διαβάσω. Να μας το διαβάσετε, γιατί είναι περίεργο αυτό που λέτε. Βεβαίως, βεβαίως. Να υπενθυμίσουμε λοιπόν, στους... Διαβάζω, ναι. Διαβάζω τον κανονισμό 882 και λέει «Με βαθμό το 7 και 8 βαθμολογεί το υπάλληλος ο οποίος
στο βαθμό που το αναλογεί, έχει επιδείξει πολύ ικανοποιητικές δεξιότητες, ικανότητες, εργασιακές συμπεριφορές και αξίες. Ξεκάθαρα. 7 και 8 το ίδιο πράγμα. Το ίδιο ισχύει και με το 5 ή το 6. Να μην αναφέρω τι λέει εκεί. Το ίδιο ισχύει και για το 3 ή το 4. Η απόδοση είναι κάτω από το αποδεκτό μέτρο. Το ίδιο είναι και για το 1 ως 2. Υπάλληλος που η απόδοσή του έχει κριθεί εντελώς ανεπαρκής. Πώς είναι δυνατόν να έχουμε βαθμολογία η οποία να έχει μια φραστική αντιστοιχεία ακριβώς το ίδιο πράγμα? Προξενεί μεγάλη εντύπωση και δημιουργεί φυσικά και άνηση μεταχείριση. Ξεκάθαρα από το νόμο υπάρχει άνισο μέτρο κρίσης. Δηλαδή εγώ έχω να παίξω, επιτρέψτε μου, τζόκερ ανάμεσα στο 7 και στο 8. Δηλαδή αν έχω 7 κριτήρια μπορώ να του βάλω του άλλου 8, 7, 7, 8 και στον άλλον ας πούμε να έχω πάλι 7 και 8, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα και θα βγει άλλος γενικός. Με αυτό το σκεπτικό, κύριε Στεφανίδη, θα υποθεί ότι, ότι ένας μαθητής ο οποίος παίρνει 9 και 10 είναι το ίδιο, το 9 είναι κάτω από τη βάση, το 10 είναι στη βάση και μπορεί να περάσει τις εξετάσεις. Πώς είναι δυνατόν το 7 και το 8 να είναι το ίδιο πράγμα? Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Έρχεται ο ίδιος ο νόμος και εξισώνει τα άνισα. Ο ίδιος ο νόμος δημιουργεί άνιση μεταχείριση. Ναι, δυστυχώς. Έρχεται ο κανονισμός και κάνει αναφορά για ένα ιεραρχικό επίπεδο που είναι οι περισσότεροι, ότι οι αξιολογήσεις θα είναι συγκριτικές μεταξύ τους. Πρώτον, ο καθένας πρέπει να αξιολογείται με βάση, εξατομικευμένα, με βάση το λόγο της προσωπικής του αξίας και ικανότητας, αυτοτελώς. Ως Γιώργος, ως Γιάννης, ως Πέτρος, ως Αυγή, ως Νεοφύτα κτλ. Το συγκριτικά, από μόνο το αντικειμενικά, δημιουργεί ένα ζήτημα. Για ποιο λόγο να με αξιολογεί συγκριτικά? Ποια φιλοσοφία, ποια λογική κρύβεται πίσω από αυτό? Λογική απτή, να έχει κάποιο αντίκρισμα, κάποιο εκτόπισμα λογικής? Κανένα. Και από την άλλη, εντυπράγμαση, πώς το βλέπουμε ότι εφαρμόζεται? Πώς ξέρω εγώ συγκριτικά πώς με έχεις αξιολογήσει? Και επανέρχομαι πάλι και στο πρώτο. Για ποιο λόγο εγώ να αξιολογηθώ συγκριτικά με κάποιον άλλον υπάλληλο, χωρίς να φαίνεται πουθενά το πώς ακριβώς εγώ έχω αξιολογηθεί συγκριτικά? Ναι. Το λέει ο νόμος, αλλά κανείς δεν θα πει να μου πει, ξέρετε κύριε Στεφανίδη, αξιολογηθήκατε έτσι συγκριτικά με αυτόν και αυτόν και αυτόν. Έστω να μου το πει κάποιος. Δεν θα το μάθει κανένας. Ναι. Και θα πρέπει εγώ μετά να τρέχω να κάνω την ένστασή μου στην ομάδα αξιολόγησης, να είμαι υποχρεωμένος με βάση τον κανονισμό να την τεκμηριώσω με επιχειρήματα και ισχυρισμούς και με βάση τον κανονισμό πάλι να μην υπάρχει ανάγκη αιτιολογίας, που βέβαια είναι φύση αιτιολογητέα, βάση περιπτώσει, να μην υπάρχει όμως ανάγκη αιτιολογίας από την Επιτροπή Εστάσεων προς εμένα. Ναι. Είναι κυκλοφορεί ένα έγγραφο του Τμήματος Κλιματολογίου και Χωρομετρίας που η ομάδα αξιολόγησης να δίνει τις πληροφορίες που θέλει να τοποθετείται όσον αφορά την ένσταση στην Επιτροπή Ενστάσεων. Αυτό δικαιούνται να το κάνουν βάση του κανονισμού, με βάση το κανονισμό 14.3, δεν απατώμε. Αλλά παρέχεται η ίδια ευκαιρία και στον εμιστάμενο όμως? Είμαι σίγουρος πως όχι. Ναι. Και αν γίνει, λέει, αποδεκτή, χωρίς να είναι καθορισμένο το τι σημαίνει αποδεκτή, επαναφέρεται πάλι πίσω, αναπέμπεται πάλι πίσω στην ίδια την ομάδα αξιολόγησης. Πάλι οι ίδιοι θα αποφασίσουν. Ναι, αλλά πώς είναι δυνατόν, κύριε Στεφανίδη, πώς είναι δυνατόν η ομάδα αξιολόγησης να επαναξιολογήσει με διαφορετικό βαθμό? Είναι δυνατόν? Να σας πω κάτι. Έχω κάνει πολύ πρόσφατα μία ένσταση, δεύτερη ένσταση σε συγκεκριμένη υπάλληλο, της οποίας της είπανε ότι η πρώτη της αξιολόγηση ακυρώνεται, είχε ακυρωθεί, ο βαθμός της ήταν 6, κάτι, να μην πω ακριβώς πόσο ήτανε, και μετά από μια εβδομάδα η αξιολόγηση που πήρε ήταν 7, κάτι. Πώς είναι δυνατόν την πρώτη φορά να αξιολογήθηκε έτσι και τη δεύτερη διαφορετικά? Και αν ακυρωθεί δηλαδή και αυτή η δεύτερη, μετά τι θα τις βάλουν, 8, κάτι ή 6, κάτι? Πόσες φορές μπορεί, να κάνει κάποιος ένσταση, κύριε Στεφανίδη? Μία φορά του δίνει το δικαίωμα ο κανονισμός. Μάλιστα. Ακόμα και όταν θα επανέλθει πίσω δηλαδή στην ομάδα αξιολόγησης, τουλάχιστον δεν έχω εντοπίσει περίπτωση που να ξαναλέει πάλι ότι μπορεί να ξαναυποβάλει πάλι ένσταση. Απλά αναπέμπεται πίσω. Ναι. Λοιπόν, να πούμε στους φίλους τηλεθεατές ότι οι γραμμές είναι ανοιχτές στο 25 250 900.
Εδώ κοντά μας έχουμε τον Δημοσθένη Στεφανίδη, είναι δικηγόρος με τον οποίο συζητάμε για τις αξιολογήσεις των δημοσίων υπαλλήλων. Επωνύμως ή ανωνύμως, 25 250 900, θα είναι κοντά μας ακόμα περίπου 10-15 λεπτά. Κύριε Στεφανίδη, όσον αφορά, ακούμε για εκδικητικές βαθμολογίες και για βαθμολογίες οι οποίες γράφτηκαν καταρχήν με μολύβι και αργότερα είχαν σβηστεί και είχαν αλλοιωθεί στην πορεία. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Ευσταθεί και μου το έχουν αναφέρει πολλοί δημόσιοι υπάλληλοι. Ότι όντως έχουν δει να γίνεται αυτό το πράγμα. Και ότι το έχουν δει και στη δικιά τους ετήσια αξιολόγηση. Από κάτω να είναι με μολύβι, σβησμένο, όχι καλά σε κάποιες περιπτώσεις, και από πάνω να υπάρχει στυλός. Με στυλό γραμμένη βαθμολογία. Επίσης, μου έχει τύχει και περίπτωση να έχει ήδη τεθεί μια βαθμολογία και μετά να έχει διαγραφεί αυτή η βαθμολογία και να μπαίνουν τα αρχικά ενός προσώπου από την ομάδα αξιολόγησης, ο οποίος βαθμολόγησε χαμηλότερα την αξιολογούμενη. Ενώ θα έπρεπε κανονικά να γινότανε συλλογικά. Ή ότι επίσης υπάρχει πίεση σε αξιολογητές, υπήρχε πίεση και υπήρχε, ότι κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν κάποιες προκαθορισμένες γραμμές και πλαίσια εντός των οποίων θα πρέπει να αξιολογήσετε, είτε με ανώτατα όρια αξιολόγησης, π.χ. μέχρι το 8, είτε με υποπλαίσιο αξιολόγησης, δηλαδή αν υπάρχει από το 1 ως το 10 ή το υποπλαίσιο να καθορίζεται από το 5 ως 8, υπάρχει και σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα το οποίο έχει γίνει πλέον γνωστό, ναι. Έχει διαρρεύσει από διευθύντια τμήματος, στην οποία γίνεται αναφορά ότι με οδηγίες του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου θα πρέπει η διακύμανση της βαθμολογίας να είναι από 5 ως 8. Μα είναι δυνατό. Όμως... Γιατί είναι δηλαδή αφήγος. Υπάρχουν εκεί... Ένα λεπτό, κύριε Στεφανίδη, εδώ μεταξύ, αν θέλετε, πηγαίνετε ακόμα λίγο πιο πίσω από την οθόνη για να σας ακούμε και καλύτερα, ναι, ναι. Και να σας βλέπουμε καλύτερα. Υπάρχει δηλαδή το 5 με το 8, να υποθέσουμε, ναι. Κύριε Στεφανίδη, ότι η δημόσια υπάλληλη συμπλειονότητα είναι 5 με 8, η αξιολόγηση δηλαδή είναι μέτρη έως καλή βασικά και τόσο αξιολογούνται οι δημόσιοι υπάλληλοι με αυτές τις βαθμολογίες. Γιατί αυτό το πράγμα γίνεται διαχωρισμός βασικά και αντιλαμβάνεται κάποιος ότι η πλήστη των δημοσίων υπαλλήλων είναι μεταξύ 5 και 8, δηλαδή μέτρη έως καλή. Από ό,τι έχω διαπιστώσει κυρίως γύρω στο 7, κάτι. Κάπου εκεί κυμαίνονται. Υπάρχουν βέβαια και εννιάρια και δεκάρια αρκετά σε κάποιες περιπτώσεις. Σίγουρα όμως το νέο σύστημα αξιολόγησης δίνει λαβή, εφόσον υπησέρχεται και ο ανθρώπινος παράγοντας, δίνει μεγάλη, έτσι, δίνει ιδιαίτερα πρόσφορο έδαφος στον ανθρώπινο παράγοντα να υπησέλθει και να διαμορφώσει τη βάση υποκειμενικών συμπεριφορών και φιλοσοφιών και πρακτικών, το ποιος θα προαχθεί ή όχι. Διότι αν εγώ έρθω και χαμηλώσω, επειδή λαμβάνεται υπόψη μόνο μία μονετήσια αξιολόγηση για τις προαγωγές του 2024, αυτή του 2023, αν εγώ είχα μέχρι σήμερα δύο εξαίρετους δημοσίους υπαλλήλους και έρθω και χαμηλώσω αισθητά τον ένα, αυτό σημαίνει ότι του έχω δώσει ένα τρομερό προβάδισμα καταλυτικό για την προαγωγή του μετά. Γιατί αυτό θα συγκεντρώσει 45% μονάδες. Και οι 15 που θα είναι η σύσταση του προϊσταμένου που θα βασίζεται πάλι πάνω σε αυτό, σημαίνει ότι έχει πάρει ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Επίσης υπάρχει και ένα άλλο παράδοξο που μου έχει αναφερθεί, είναι ότι σε κάποιο τμήμα οι αξιολογήσεις γίνονται με βάση την ηλικία κάποιου, δηλαδή οι γυρεότεροι να μην χάσουν την προαγωγή. Είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως και με τον κύριο Χωρατά, γιατί εκείνοι οι οποίοι πλησιάζουν στην αφιπηρέτηση, υπήρχε περίπτωση που έχει βαθμολογηθεί με 6 γιατί πλησιάζει η αφιπηρέτησή του και πρέπει να μπει και το 6, λένε. Ενώ κάποιοι οι οποίοι είναι στη μέση ηλικία αξιολογούνται ίσως αντικειμενικότερα. Αυτό έχει πρόβλημα από μόνο του, διότι τις έρχονται άσχετα και εξωγενή κριτήρια στην ετήσια αξιολόγηση και θα πρέπει, μου δίνεται την ευκαιρία να πω ότι ακόμα και το ανώτατο δικαστήριο όσον αφορά προαγωγές, όχι ετήσιες αξιολογήσεις, προαγωγές, με βάση της νομολογίας του, ακόμα και αν κάποιος είναι σε προαφιπηρετική άδεια ή είναι προς το τέλος της καριέρας του, να το πούμε έτσι, της σταδιοδρομίας του και στερείται της προαγωγής του, δηλαδή έχει φανεί ότι γι' αυτό το λόγο στερείται, έχει προχωρήσει σε ακυρωτικές αποφάσεις πάνω σε αυτό το θέμα και λέει όχι, δικαιούται και αυτός προαγωγής.
Ναι. Είχα περίπτωση που είχα διαπιστώσει που ήθελε κάποιος μία μέρα, αν δεν απατώ με μόνο εργασίας. Και πάλι είπε το ανώτατο δικαστήριο βεβαίως και δικαιούται και αυτός να τύχει κανονικά της προαγωγικής διαδικασίας. Δεν μπορείς να τον εξαιρέσεις με αυτή την πολιτική. Ναι. Θα υπάρξουν προαγωγές φέτος με το νέο σύστημα, κύριε Στεφανίδη, ή θα παγωποιηθούν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, τι λένε, γιατί είστε και νομικός σύμβουλος της ανεξάρτητης συντεχνίας δημοσίων υπαλλήλων Κύπρου. Μάλιστα. Ναι, έχω και στενές συνεργασίες και με άλλες συντεχνίες. Κοιτάξτε, στη Βουλή, στην Επιτροπή Οικονομικών, τουλάχιστον αυτό το οποίο τέθηκε έτσι με έμφαση και με επίταση, ήταν η συγκεκριμένη αξιολόγηση του 23 να είναι πιλωτική. Εγώ αυτό το οποίο διαπιστώνω τουλάχιστον εκ πρώτης όψεως είναι ότι βρισκόμαστε πρώτε τελεσμένου. Δηλαδή ότι ήρθε για να μείνει αυτό το σύστημα αξιολόγησης με τα όποια τροτά έχει. Αλλά τα όποια τροτά όμως δεν μπορούν εύκολα να αποκολληθούν από αυτό το σύστημα και να θεραπευτούν και να πούμε ότι μετά θα έχουμε ένα υγιές και ευγονικό σύστημα αξιολόγησης. Συνδέονται τόσο άρρηκτα μαζί του, τόσο κομβικά και κέρια, που δεν μπορεί να υπάρχει θεραπεία, μόνο αλλαγή του συστήματος αξιολόγησης. Και για το προηγούμενο το οποίο το κατέκριναν και λέγανε ότι ήταν όλοι εξαίρετοι, το ότι ήταν ισοπεδωτικό, ο ανθρώπινος παράγοντας ήταν που το έκανε ισοπεδωτικό, ήταν όλοι εξαίρετοι. Και μάλιστα όταν θέλανε κάποιον υπάλληλο, γιατί μου έχει τύχει και στην πράξη, να του στερήσουν την προαγωγή του, μπορεί ο άνθρωπος για 35 χρόνια να ήταν εξαίρετος και ξαφνικά τα τρία τελευταία χρόνια πριν την προαγωγή του να βλέπαμε να πέφτει η αξιολόγησή του κατά μερικά εξαίρετα. Μόνο και μόνο για να στερηθεί από την προαγωγή του. Αυτό ήταν ξεκάθαρο. Ναι. Μπορεί να ήταν και τυχαίο βέβαια, ή μπορεί να όντως να ήταν και αντικειμενικό, αλλά ναι. Μετά δημιουργείται πρόβλημα γιατί ξαφνικά όταν χάνει την προαγωγή του ξαναγίνεται πάλι εξαίρετος. Οπότε μία σύμπτωση, δύο συμπτώσεις, τρεις συμπτώσεις. Δημιουργείται ζήτημα. Κύριε Στεφανίδη, εκείνο που κάνει εντύπωση είναι ότι υπάρχουν και βαθμολογίες υποδιαίρεσης της μονάδας, δηλαδή 6,25, 6,50, 6,75 και πάει. Έτσι. Ναι, ναι. Δηλαδή δεν είναι 6, 7, 8 η βαθμολογία. Υπάρχει και η υποδιαίρεση. Αυτό δεν δυσκολεύει περισσότερο τα πράγματα. Ναι, υπάρχει και υποδιαίρεση η οποία είναι ο τελικός υπολογισμός. Απορρέει από τον τελικό υπολογισμό της βαθμολογίας από το 1 ως το 10. Γι' αυτό το λόγο. Μπορεί κάποιος να έχει κάπου 9, παραδείγμα. Αλλού να έχει 6, αλλού να έχει 7, αλλού να έχει 8. Οπότε βγαίνει με υποδιαίρεση η αξιολόγηση. Τόσο αντικειμενική είναι η αξιολόγηση με αποτέλεσμα οπότε να έχουμε και τις υποδιαιρέσεις. Τώρα, υπάρχουν πληροφορίες ότι κάποιοι αξιολογητές δεν βγαίνουν από τα γραφεία τους γιατί φοβούνται το λιτσάρισμα, λέει, και είναι πρωτάκουσα αυτό το πράγμα. Έχετε κάποιες πληροφορίες γι' αυτό? Η αλήθεια είναι πως όχι. Απλά έχει ακουστεί στη Βουλή, στην Επιτροπή Οικονομικών, στην οποία ήμουν και εγώ παρόν ως νομικός σύμβουλος της ΑΣΔΗ, από κάποιον εκπρόσωπο συντεχνίας. Αλλά δεν έχω ακούσει κάτι προσωπικά, κάποιος να μου έχει μεταφέρει κάτι πάνω σε αυτό. Αλλά σίγουρα υπάρχει μια τεράστια αναστάτωση και δυσφορία. Πολύ μεγάλη. Δηλαδή κοχλάζει η δημόσια υπηρεσία με αυτό το σύστημα αξιολόγησης. Διότι ακριβώς όπως σας είπα και προηγουμένως δίνει λαθή για να επισέλθει εύκολα ο ανθρώπινος παράγοντας. Τι κάνει δηλαδή το νέο σύστημα αξιολόγησης? Έρχεται και απορριθμίζει όλες τις δικλείδες σχεδόν ασφαλείας, εισάγοντας και αριθμοποιήσεις από τις οποίες δεν μπορεί κανείς να καταλάβει το πώς έχει αξιολογηθεί ο δημόσιος υπάλληλος, όταν μάλιστα υπάρχουν και υποκριτήρια, δηλαδή υπάρχουν συνιστώσεις όσον αφορά τα κριτήρια αυτά, με αποτέλεσμα να μην είναι αντιληπτό το πώς έχει αξιολογηθεί. Ναι. Οπότε σίγουρα γεννώνται ζητήματα και κάποιος λέει, μα για ποιο λόγο εγώ να έχω αξιολογηθεί έτσι με αυτόν τον τρόπο όταν έχω προσφέρει έτσι, έτσι και έτσι και τα καταγράφει μέσα στην ένστασή του. Ναι. Και θα δείτε σε κάποιες περιπτώσεις ότι ενώ ο υπάλληλος είναι υποχρεωμένος να καταγράψει το έργο το οποίο έχει κάνει, ποια κενά έχει εντοπίσει, τι ζητάει από την υπηρεσία, ενώ του μειώνεται η αξιολόγηση σε δύο πεδία. Στο πρώτο πεδίο εκεί που λέει καταγράψτε γενικά
ποιες είναι οι ελλείψεις ή παραλήψεις του αξιολογούμενου, δεν καταγράφεται τίποτα. Ενώ θα έπρεπε να καταγράφεται. Έστω και τώρα, παρόλο που κατά τη διάρκεια του έτους θα έπρεπε να το έχει υποδειχθεί οποιαδήποτε έλλειψη ή παράλληψη, και δεν έχει γίνει ούτε και αυτό. Ναι. Ούτε λοιπόν και το πρώτο γίνεται. Και το άλλο εκεί που λέει σχολιάστε σε γενικές γραμμές τα όσα λέει ο αξιολογούμενος, ούτε πάλι υπάρχει σχολιασμός. Άρα τι ερχόμαστε και κάνουμε, είμαστε πλέον στο πλαίσιο της αριθμοποίησης. Βάζω 7, βάζω 8, βάζω 6, ενεργώ κατά το δοκούν. Ποιος μπορεί να επαληθεύσει την αξιοπιστία αυτού του συστήματος? Κανένας. Λοιπόν, και αυτό θα το δούμε μεθαύριο και στις προαγωγές. Άλλο πρόβλημα και εκεί, το πώς αξιολογούνται πάλι κάποια κριτήρια όσον αφορά την αξιολόγηση. Έχουμε κοντά μας για ακόμα 5 λεπτά τον κύριο Δημοσθένη Στεφανίδη. Το 25-250-900 είναι στη διάθεσή σας. Μιλάμε για την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων και τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν στην εφαρμογή της νομοθεσίας και τις πολλές ενστάσεις που υπάρχουν από τους δημοσίους υπαλλήλους με την βαθμολογία τους. Οι διαπροσωπικές σχέσεις τι ρόλο παίζουν στην διαμόρφωση της βαθμολογίας, κύριε Στεφανίδη? Γιατί αν ένας αξιολογητής είναι και φίλος μου αλλά και προϊστάμενος μου, σίγουρα δεν θα είναι τόσο αντικειμενικά τα κριτήρια βαθμολογίας. Εναπόκειται στον ίδιο, βεβαίως, στη δικιά του τη συνείδηση και στην αξιοπρέπεια, αν θέλετε, αλλά η πράξη δείχνει όμως ότι αυτός ο οποίος είναι πιο κοντά, στο πούμε, στο προϊστάμενο, με κάποιο τρόπο φιλικό, εντάξει, το συγγενικό όχι, γιατί υπάρχει κάποιο κόλλημα, φιλικό ή με κάποιον άλλο τρόπο, σίγουρα τη χάνει πολύ καλύτερες αξιολόγησης, όχι μόνο αξιολόγησης, ακόμα και μεταχείρισης στο ίδιο το τμήμα. Μπορεί να αναλαμβάνει πιο εύκολα καθήκοντα, άλλοι δηλαδή να είναι αυτοί οι οποίοι σέρνουν τον τροχό της αμάξης και άλλοι να είναι σε ευνοϊκότερο πόστο, να το πούμε έτσι, ή να διεκπεραιώνουν ελαφρύτερο φόρτο εργασίας και να αξιολογούνται πολύ καλύτερα από κάποιους άλλους. Και σίγουρα αν θέλει η ομάδα αξιολόγησης ή ο ίδιος ο προϊστάμενος, η ομάδα αξιολόγησης κυρίως, να καταστρέψει τις ελπίδες κάποιου για προαγωγή, σίγουρα μπορεί να το κάνει. Προηγουμένως ακόμα περισσότερο. Ναι. Πολύ περισσότερο. Η φετινή βαθμολογία, κύριε Στεφανίδη, μέσα από τις ενστάσεις τις οποίες βλέπετε, είναι συγκριτικά με την περσινή χρονιά, είναι αυστηρότερη ή περισσότερο είναι ελαστικότερη? Ναι, σίγουρα είναι αυστηρότερη, γιατί έχει διαμορφώσει διάφορα επίπεδα αξιολόγησης σε σχέση με το ότι στην προηγούμενη χρονιά ήταν σχεδόν όλοι εξαίρετοι. Τώρα πλέον με αυτό το νέο σύστημα έχουν διαμορφωθεί κάποιες συνθήκες με βάση, όπως σας είπα, πιστεύω σε μεγάλο βαθμό και τον προσωπικό, τον υποκειμενικό παράγοντα για τη διαμόρφωση συνθηκών βαθμολόγησης και με 7 και με 8 και με 9 και με 10. Οπότε έχουμε από όλων των ειδών τις βαθμολογίες. Άρα είναι κάτι καινοφανές πλέον, κάτι καινούριο. Ενώ προηγουμένως στην κριτική τους πλειοψηφία οι δημόσιοι υπάλληλοι αξιολογούνταν ως εξαίρετοι. Ναι. Ολοκληρώστε αν θέλετε. Ναι, απλά όπως είπα και προηγουμένως, το ανθρώπινο χέρι είναι αυτό το οποίο κάνει τη διαφορά. Αυτό είναι το οποίο πρέπει να σταματήσουμε και έπρεπε να υπάρχει θωράκιση από εχέγγυα αξιοκρατίας. Και δεν μπορούν να εισέρχονται πολιτικές. Δεν μπορεί κάποιος να έρθει και να λέει, ξέρετε κάτι, στο τμήμα η αξιολόγηση θα είναι από 5 ως 8 παράδειγμα. Και να ακούω μετά ότι ενώ κάποιοι το εφάρμοσαν αξιολογητές, κάποιοι άλλοι στους οποίους προφανώς δόθηκε κάποιο άλλο ίσως υπόγειο μήνυμα, αξιολόγησαν υψηλότερα. Με 9 και με 10. Και αυτοί που αξιολόγησαν μεταξύ 5 με 8, ένα παράδειγμα λέω τώρα το 5 με το 8, ήταν έκπληκτη, γιατί λέει, μα εμείς άλλες οδηγίες έχουμε πάρει. Οπότε οι άλλοι βρήκαν την ευκαιρία να τους αξιολογήσουν πολύ καλύτερα. Ναι. Οι αξιολογητές... Κύριε Στεφανίδη, οι αξιολογητές από πού παίρνουν τις οδηγίες? Από άνωθεν. Από άνωθεν γενικούς διευθυντές, διευθυντές τμήματων, ως συνήθως. Ναι. Δηλαδή, γενικούς διευθυντές, ναι, ακριβώς. Ναι, δηλαδή, διευθυντές τμήματων έχουν δώσει οδηγίες για το 5, μεταξύ του 5 και του 8, ναι, για αξιολόγηση. Το mail, ας πούμε, το οποίο σας έχω πει προηγουμένως, ήταν από διευθύντρια τμήματος.
η οποία έκανε αναφορά σε οδηγίες του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου, ακόμα πιο ψηλά. Δηλαδή πήρε οδηγίες, ένα λεπτό, κύριε Στεφανίδη, πήρε οδηγίες από τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου, στο οποίο υπάρχει το τμήμα, και έδωσε οδηγίες στον αξιολογητή. Μάλιστα. Και είπε ότι μάλιστα ήταν προς όλο το προσωπικό. Και είχε πει ότι οι αξιολογήσεις θα είναι από 5 ως 8. Τους το είπαν ξεκάθαρα. Προφανώς τους διέφυγε. Σκεφτείτε πόσα άλλα έχουν γίνει τα οποία δεν τα ξέρουμε. Οι δημόσιοι υπάλληλοι θα εργάζονται όσον αξιολογούνται, κύριε Στεφανίδη. Τι ακούτε από τους δημοσίους υπαλλήλους? Κοιτάξτε, αυτό το οποίο ακούω είναι ότι κάποιοι λένε ότι εγώ θέλω να μετακινηθώ, άλλος λέει θέλω να αποσπαστώ. Άλλος αυτό που λέει ότι ή κάποιοι ακόμα δεν έχουν συνειδητοποιήσει το τι θα κάνουν, διότι βρίσκονται σε τρομερή έτσι, αμηχανία και ναι, έξαψη σε σχέση με τη βαθμολογία την οποία έχουν δεχτεί. Και σε μεγάλο βαθμό έχω ακούσει και αυτό το οποίο λέτε, ότι πλέον εγώ θα εργάζομαι κανονικά, θα κάνω τη δουλειά που είναι να κάνω, δεν θα κάνω τις υπερβάσεις. Ή τις επιπλέον εργασίες τις οποίες θα μου ζητούν, θα ναι, κοιτάζω με κάποιο τρόπο να τις αποφύγω, θα παίρνω το μισθό μου και τελείωσε. Αυτό. Κύριε Στεφανίδη, σας ευχαριστώ θερμά για την πληροφόρηση αυτή. Είστε εμπλεκόμενος από πρώτο χέρι ως δικηγόρος στους ανθρώπους αυτούς, με τους ανθρώπους αυτούς τους οποίους δέχεστε τις ενστάσεις τους. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα εδώ στην εκπομπή. Και εγώ σας υπερευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή είστε σας καλά. Συνέχεια. Γεια και χαρά. Να είστε καλά. Λοιπόν, και τους φίλους τηλεθεατές να χαιρετήσω. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Θα συναντηθούμε και πάλι την ερχόμενη Δευτέρα, καθαρά Δευτέρα, 3.30 με 4.30, μία ώρα μόνο. Και όπως γνωρίζετε, εδώ στην εκπομπή μας, ο Λόγος στον Πολίτη, είναι Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3.30 μέχρι τις 5.30. Ένα πολύ όμορφο βράδυ Παρασκευής. Καλό τριήμερο. Και να είστε πάντα καλά. Γεια και χαρά σας.